του Ιωνισιακού μέσα στο γήπεδο του Ζωγράφου. Έγινε ένα δυνατό, πεισματώδες παιχνίδι και από τις δύο πλευρές. Το πρώτο γκολ δεν θα το δούμε, ήρθε στα πρώτα δευτερόλεπτα με ένα φάουλ του Μανούσου. Έγινε το 0-1. Ο Ιωνισιακός με ένα πέναλτι που θα δούμε σε λίγο θα ισοφαρίσει, θα κάνει το 1-1. Στο μεταξύ βλέπουμε εδώ τον Παπαφωτίου, ο οποίος αποβλήθηκε. Έπαιζε με 10 παίκτες. Εδώ θα κερδίσει αυτό το πέναλτι ο Σερέπας. Ο Ευγένιος Βούρλος θα πάρει φόρα και θα κάνει το 1-1, θα στείλει την μπάλα στα δίκτυα του Λαλιώτη. Θα ακολουθήσει στο 40 η αποβολή του Παπαφωτίου. Και με αυτό το σκορ, με το 1-1 δηλαδή, θα λήξει το πρώτο ημίχρονο. Ο Μανούσος που ήταν και μεγάλη μορφή του αιωλικού αλλά και του αγώνα, αφού πέτυχε και 3 γκολ. Και κοιτάξτε εδώ μια περίεργη φάση, ομολογουμένως περίεργη. Εδώ ο διαιτητής έδειξε κόκκινη κάρτα στον Παπαφωτίου. Κανείς, σχεδόν κανείς δεν κατάλαβε γιατί έγινε αυτή η αποβολή. Δεν είχε προηγηθεί ούτε κίτρινη κάρτα, ήταν ένα μαρκάρισμα, ούτε καν προειδοποίηση. Εν πάση περιπτώσει, να εδώ με τον Σπάρταλη ο αιωλικός που θα κάνει την έντρα. Πρώτο σούτ, δεύτερο σούτ από τον Μανούσο και στο 55 θα γίνει το 1-2 μέσα στο Ζωγράφου για τον αιωλικό και οι Μυτιλινείς στις κερκίδες πανηγυρίζουν και με το δίκιο τους βέβαια. Ξανά στην επίθεση ο αιωλικός και πάλι εδώ με τον Σπάρταλη που ήταν από τους κορυφαίους μαζί με τον Μανούσο και τον Κουρτάκη. Σταυριανός και Σταμούλης από πλευράς Ηλυσιακού οι κορυφαίοι. Να εδώ ο Κουρτάκης που θα κάνει την σέντρα και η μπάλα ξανά στα δίκτυα. Είναι το 3-1 ξανά από τον top scorer, τον Μανούσο, που τον βλέπετε εδώ, καθώς δέχεται τα φιλιά των συμπαικτών του. Ένα ακόμη πέναλτι που κέρδισε ο Τσέρτος και πάλι ο Βούρλος για τον Ηλυσιακό εδώ θα σημαδέψει σωστά, θα μειώσει σε 3-2, θα δώσει ελπίδες στους Ηλυσιώτες για μια καλύτερη συνέχεια, Ηλυσιώτες που βρίσκονται πολύ χαμηλά στη βαθμολογία, που κινδυνεύουν. Αλλά όμως με αυτό το γκολ εδώ στο 78 του αμυντικού Κωνσταντίνου θα γίνει το 4-2, θα σκορπιστούν στους 4 ανέμους οι ελπίδες των παικτών του Ηλυσιακού και αντίθετα θα δοθεί μεγάλη ξανά ευκαιρία για καινούριους πανηγυρισμούς. Και να εδώ ο Χαλκιδαίος Σταύρος Μαστραντονάς, φετινό απόκτημα του Ηλυσιακού, θα κάνει το 5-2 τελικό σκορ στο 85 αυτό το γκολ. Τελικό σκορ επαναλαμβάνουμε σήμερα στο γήπεδο Ζωγράφου υπέρ του Ηλυσιακού αιωλικού και σε βάρος.